Πάμε, Μωτέρ. Έλα, ησυχία. Ησυχία όλοι. Πάμε. Ναι. 17-5 πρώτοι, άνθρωποι του δρόμου. Τα τραγούδια που γράφω είναι βασικά δικά μου. Ενώ τα γράφω ο ίδιος. Και αυτό για ένα πολύ απλό λόγο. Ότι μου είναι πολύ πιο εύκολο από να τραγουδάω τραγούδια αλωνών. Και τελικά ισχύει αυτό που λένε ότι αισθάνεσαι πολύ καλύτερα με κάτι δικό σου παρά με κάτι ξένο. Όπως και με τα ρούχα δηλαδή. 17-5 α δεύτερη, άνθρωποι του δρόμου. Πραγματικά είναι πολύ ενοχλητικό να παίζεις με τεμποδίων, όπως το θέσατε, κύριε Λιβάνη. Θόρυβη, αυτοκίνητα, καυσαέρια. Και δεν είναι τόσο αυτό, όσο μα εμφανιστεί κανένας αστιφύλακας με άγριες διαθέσεις. Και καλά να σε διώξει. Πας κάπου αλλού, συνεχίζεις. Έτσι όμως και σε συλλάβει, εκεί είναι λίγο δύσκολα. Άσε που χάνεις και το μεροκάματο. Τα λεφτά που βγάζω, παίρνοντας υπόψη 6 ώρες την ημέρα, ασφαλώς είναι πάρα πολύ περισσότερα από ό,τι βγάζει ένας τίμιος γιατρός, ας πούμε, ο οποίος δουλεύει σε ένα νοσοκομείο 8ωρο και μάλιστα 5 με 10 χρόνια αφού πάρει το πτυχίο του. Έχει έρθει η μέρα που έχω βγάλει και 3.000. Αλλά βέβαια ο μέσος όρος είναι 600 με 800 δραχμές την ημέρα. Εκεί γύρω θα... Παλιότερα, πριν γίνω άνθρωπος του δρόμου, όπως λέτε και την εκπομπή σας, δούλευα σε οικοδομές. Και εκεί τα πράγματα δεν είναι και τόσο ευχάριστα. Πολύ περισσότερη δουλειά έκανα παρά λεφτά έβγαζα. Ψαλίδι, ψαλίδι. Δηλαδή δούλευα 2 εβδομάδες και ήθελα άλλη μία για να βγάλω την κούραση των 2 εβδομάδων. Άγρια πράγματα δηλαδή. Ψαλίδι, ψαλίδι. Πάμε. 17-5 γάμα πρώτο, άνθρωποι του δρόμου. Τώρα αυτή η ερώτησή σας δεν είναι και τόσο σχετική με το δρόμο, που είναι και το θέμα της εκπομπής σας. Αλλά θα σας απαντήσω. Προσωπικά εγώ δεν είχα ούτε έχω σχέση με ναρκωτικά. Και εν πάση περιπτώσει τα ναρκωτικά είναι μια υπόθεση που αφορά ορισμένες εκατοντάδες ή και χιλιάδες ανθρώπων. Θα προτιμούσα να μιλήσω για άλλα δηλητήρια και ειδικότερα για τα τρόφιμα, που αυτό αφορά εκατομμύρια πια ανθρώπους. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής ένας που παίρνει ηρωίνη λίγο πολύ ξέρει τι παίρνει. Ένας όμως κακομοίρης που πεινάει και πάει να φάει ένα σάντουιτς ή να πάρει μια κοκακόλα, πολύ λίγο νομίζω ότι ξέρει τι σημαίνει βελτιωτικόν άρτου ή εκχύλισμα κόλας, όπως τα λένε οι ειδικοί. Ψαλίδι, ψαλίδι. Γι' αυτό καλύτερα να μιλήσουμε για αυτά τα νόμιμα δηλητήρια και ας αφήσουμε τα παράνομα για αργότερα. Κάθε πράγμα στον καιρό του που λένε. Ψαλίδι, ψαλίδι, έλα. Ψαλίδι εδώ, ψαλίδι εκεί, ψαλίδι παραπέρα, στο κάτω-κάτω της γραφής. Εγώ σας φώναξα, ρε παιδιά. Εσείς ήρθατε και με βρήκατε. Μην ανησυχείτε, κύριε, είναι θέμα λειτουργικότητας και δομής της ταινίας, σας παρακαλώ. Δεν πρόκειται για λογοκρισία. 17-5 ζήτα πρώτοι άνθρωποι του δρόμου. Όποιος δεν έχει ζήσει στο πεζοδρόμιο, αποκλείεται να ξέρει τι πάει να πει να είσαι τίμιος και ειλικρινής και ταυτόχρονα παράνομος. Όποιος δεν έχει ζήσει στο πεζοδρόμιο, καλά θα κάνει να το βουλώνει. Όταν η κουβέντα φτάνει σε θέματα όπως η μοναξιά και η ανασφάλεια. Και όποιος δεν έχει ζήσει στο πεζοδρόμιο, πώς να εκτιμήσει τη ζεστασιά από τα μάτια σου και την ομορφιά σου, κούκλα μου, τη μοναξιά σου ανάμεσα σε τόσους ανθρώπους, μια μοναξιά που δεν είναι καθόλου άσχετη με τη δική μου, μιας και σήμερα χώρισα με την Αναστασία γιατί δεν την αγαπούσα και δεν με αγαπούσε. Και θα χαιρόμουν πολύ αν με παίρνει στο τηλέφωνο 88-23-72, μπας και βγαίναμε μαζί και μονιάζαμε ίσως και έβγαινε τελικά κάτι καλό από αυτή την εκπομπή, την ηλίθια που τη λένε άνθρωποι του δρόμου, ενώ θα έπρεπε να τη λένε το ψαλίδι.